Είναι γνωστό για την παραγωγή μαρμελάδας και κρασιού. Αυτό το φρούτο όμως είναι πολύτιμο και για την υγεία μας. Ο σαμπούκος, ένας μικρός αυτοφυής φιλοβόλος θάμνος που συναντάμε συχνά σε δασώδεις περιοχές, μπορεί να είναι γνωστός για το κρασί και τη μαρμελάδα του, ωστόσο αποτελεί έναν σημαντικό σύμμαχο για τη μάχη κατά της γρίπης και αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης για ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ. Οι επιστήμονες Φάρι Μπαντέγανη, Γκόλνος Τόραμπιαν και Δόκτωρ Πέτερ Βάλτσεβι, διεξήγαγαν τη μελέτη η οποία έδειξε ότι παράγοντες του φυτού μπορούν να περιορίσουν την προσβολή από ιό της γρίπης και την εξάπλωσή του στα ανθρώπινα κύτταρα ενώ παράλληλα ενισχύει την απόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος απέναντι στον ιό. Αν και οι αντιγρυπικές ιδιότητες του σαμπούκου βρίσκονται υπό παρατήρηση εδώ και χρόνια, η ερευνητική ομάδα διεξήγαγε μία συνολική εξέταση του μηχανισμού μέσω της οποίας τα φυτοχημικά μάχονται κατά της μόλυνσης από τον ιό. Αυτό που έδειξε η μελέτη μας είναι πως η αντιϊκή δράση του σαμπούκου καταπολεμά τον ιό της γρίπης. Εμποδίζει τη μόλυνση στα πρώιμα στάδια της μπλόκαροντας πρωτεΐνες που είναι υπεύθυνες τόσο για την πρόσκολιση, όσο και για την είσοδο του ιού στα κύτταρα, δήλωσε η ΔΡΟ. Γκόλνος Τόραμπιαν, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν χυμό ορού από σαμπούκο, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λίμωξη των ασθενών από ιό της γρίπης. Τα φυτοχημικά συστατικά του φυτού φάνηκε πως ήταν αποτελεσματικά στην αναστολή της μολυσματικής δράσης των κυττάρων. Αυτή η παρατήρηση μας προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη και ήταν σημαντική επειδή η παρεμπόδιση του ιϊκού κύκλου σε διάφορα στάδια έχει και μεγαλύτερη πιθανότητα αναστολής της ιογενούς μόλυνσης, εξήγησε ο ΔΡΟ. Πέτερ Βάλτσεβι, επιπρόσθετα, εντοπίσαμε ότι ο σαμπούκος προκαλούσε την απελευθέρωση κυτοκινών, των χημικών αγγελιοφόρων που χρησιμοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα για επικοινωνία ανάμεσα στους διαφορετικούς τύπους κυττάρων ώστε να συνεργαστούν συνδεταγμένα και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τον εισβολέα, δήλωσε η καθηγήτρια Φάρι Μπαντέγανη. Η ερευνητική ομάδα εντόπισε επίσης ότι η αντιϊκή δραστηριότητα του σαμπούκου μπορεί να αποδοθεί στις ανθοκιανίνες που περιέχει και στις οποίες οφείλει το μοβ χρώμα του καρπού του.